κεφάλι μου. Γιατρέ, γιατρέ, πού είναι ο γιατρός, χρειαζόμαστε ένα γιατρό, γιατρέ. Εδώ είμαι, ψηφοφόρε μου. Ψωμίτηρη ελιά, ψηφίστε χαρδαλιά. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Το μισό μας ψηφοδέλτιο. Το άλλο μισό το έβαλα στο ιστιοπλικό μου για πανί γιατί ξεφτύσει το δικό του απ' την άλλη. Μα γιατρέ, πέρασαν οι εκλογές. Ναι, αλλά εγώ ξεκινήσει την καμπάνια μου για τις επόμενες. Διότι έχω 32 κερκίδες ψηφοφόρους. Ψηφίστε με. Στο ποδόσφαιρο είμαι Παναθηναϊκός με φιλοολυμπιακά αισθήματα. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός με φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα. Στο βόλεϊ και στο χάντμπολ ΑΕΚ με φιλοπαουτσίδικα αισθήματα. Κύριε Άρης Δαγουστάρης και στην πολιτική Ανδρέας Λοφέρδος official. Ψηφίστε τους. Δηλαδή. Τι δηλαδή, δεξιός χωρίς αισθήματα. Μπαρντών. Παρακαλώ. Άντε, γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω. Τι έχουμε εδώ. Καλέ, ποιος είναι αυτός. Ο Τουταγχαμών ο Φαραώς. Χοντίνι. Χουντάλας! Ο Χουάνκαρ! Τι μιλάς, μωρέ! Το επόμενο που θα έλεγα αυτό ήταν. Πρώτα όμως θα έλεγα τη Χουάνα, την Παρθένα. Μεγάλη αδυναμία της έχω. Για μου πονάς. Πονάμας. Όχι, λέω πονάς. Ποιος χιονιάς. Ω, καλά. Βγήκε η πρώτη διάγνωση. Ο αθλητής δεν ακούει. Από τι προκλήθηκε αυτό, γιατρέ? Θα το μάθουμε αμέσως. Για μου, πήγες θέατρο χθες. Τι το ρωτάς, γιατρέ? Μην πετάγεσαι εσύ όλη την ώρα, άνθρωπέ μου. Κάνω διάγνωση δια της ατόπου επαγωγής. Εάν δεν πήγε σε παράσταση της Ρόπα με τον Μποστατσόγλου, τότε αποκροτή θα το έπαθε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παλικάρι, όρθιος λέω να σε δω. Άστο, άστο, άστο. Βάλ τον κάτω. Μην ταλαιπωρήσει άλλο, γέ μου. Έχεις διάσηση λαβυρίνθου και μερική απώλεια ακοής. Ξεκουράσου, πάω να δώσω την οριστική και αμετάκλητη αναφορά μου. Ζήτω. Ένα το χελιδόνι κι άνοιξη ακριβή. Για να ρίξω μια δεύτερη ματιά στο ασθενή. Τι δεύτερη ματιά, γιατρέ? Πριν 10 δευτερόλεπτα τον είδατε. Ξέρω εγώ, ξέρω εγώ. Για μου μ' ακούω. Ναι. Μα τι θέμα τη βελτίωση ακούεις είναι αυτή, θα τρελαθώ. Τέτοιο αυτή ούτε ο Φαν Κόγκ. Με ακούς καλά. Καμπάνα. Ούτε ο Σουφλιάς δεν ακούγε έτσι. Περδίκι είναι ο άνθρωπος. Σήκω, σήκω να σε χαρώ. Όπου κοίτα πως κουνάει τα χεράκια. Ένα, δύο, ένα, δύο. Καλέ, ο άνθρωπος είναι party animal. Μ' ακούς καλά. Να το. Κούνησε καταφατικά την κεφάλα του. Το παιδί είναι μια χαρά. Μπορεί να παίξει και παράταση, να μη σου πω. Ίσως και πενάλτι. Γιατρέ. Έλα. Νιώθω μια ζάλη, τι να κάνω. Να μου το πεις, το σ' αγαπώ και πάλι. Να μου το πεις, η αγάπη είναι ζάλη. Γιατρέ, εγώ δεν τον βλέπω καλά. Έχει πρόβλημα ταυτή του. Και ποιος είναι, μωρέ? Ο Ντάμπος ο Ελεφαντάκης και χρειάζεται ταυτή του. Αυτά τα δυο ποδάρια εμείς χρειαζόμαστε. Για σήκω πάνω. Σήκωσε τον. Έλα ρε παλικάρι, κάνε εδώ μια σέντρα να σε δει όλος ο κόσμος. Μπράβο, λε παιδί μου, τέτοια σέντρα, ούτε ωραία πτσο. Τι έγινε? Γιατρέ, κλείνε στο ράδιο και τον παίχτη, ο Νικολογιάννης. Τροπή και έσχος αυτό που γίνεται. Αλητεία, φασισμός, προδοσία. Ο Χουάνκαρ δεν μπορεί να συνεχίσει. Να διακοπεί το παιχνίδι, να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός και να κλείσει το Καραϊσκάκι, το Πασαλιμάνι και το Ολυμπιακό χωριό. Αρκουδέιδε. Αμάνα, 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 αμάνα. Γιατρέ, βγήκε ο Νικολακόπουλος τώρα. Σόπα ρε παιδάκι, τι λέει αυτός? Κάνετε, επιβεβαιώνεται η αρχική μας πληροφορία. Τι κάνετε, η κροτίδα είναι μια χαρά. Μετά τη βίαιη πρόσκουση του αυτιού του Χουάνκαρ πάνω τη, ενώ και ο Ισπανός θήτης είναι δύο χαρές. Πριν λίγο μάλιστα έφαγε και πίτσα μαργαρίτα με έξτρα πεπερόνι και μία πρέζα κόλιανδρο. Τι κάνετε, σας ρώτησα, δεν σας ρώτησα, τα παιδιά, η οικογένεια, όλοι καλά? Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πληροφορίες, αν δεν το πάει το ματόζουμο κόλιανδρος θα πεταχθεί και μέχρι το Λαμαμούνια. Τι κάνετε, όπου έχει κλείσει ήδη η κατσά το τραπέζι. Αυτά. Και τώρα τι κάνετε, γιατρέ? Δεν ξέρω. Μάλλον μόνο μία είναι η λύση. Θα στρίψω δια της αλάνθασης της διάγνωσης του Αχιλλέως Μπέου. Δηλαδή? Χουάνκαρ δεν μπορεί παίξει ημίχρονο, μπορεί παίξει τελικό. Παίρνω popcorn. Μαδοβουνιαστείτε ελεύθερα. Καλή επιτυχία.